Το σημαντικότερο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία Ε έγινε στον Κρουσόνα με τον Ηρόδοτο να δοκιμάζεται στην δυνατή έδρα του ΠΑΟΚ. Οι πρώτες επισκέψεις των δύο ομάδων στα αντίπαλα καρέ δεν έφεραν αποτέλεσμα, αλλά στο 27 οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που πήραν προβάδισμα στο σκορ. Ο Τσέρος από την άμυνα έβγαλε τρομερή παλιά στον Κουράκη που ξεμαρκαρίστηκε ωραία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Σεραφιμίδης έφυγε στην αντεπίθεση, ο Μουρτζάκης τον ανέτρεψε αντικανονικά και δέχτηκε την πάρτα, παίρνοντας την άγουσα για τα αποδυτήρια, με το έργο του Ηροδότου να γίνεται δυσκολότερο, ενώ στην εκτέλεση του φάουλ από τον Στρατάκη, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι της εστίας του Ζαφίρη. Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, ο Σταυρακάκης βρήκε χώρο από αριστερά και την κατάλληλη στιγμή έκοψε την μπάλα με τον Κουράκη από κοντά να την στέλνει στα δίχτυα για δεύτερη φορά, με το 2-0 να κλείνει τα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Ο Ηρόδοτος, αν και με 10 παίκτες, ανέβασε τις γραμμές του στο δεύτερο ημίχρονο, αναζητώντας τον γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο παιχνίδι, με τον Γαρεφαλάκη να είναι ο κύριος εκφρασής των επιθέσεων για τους φιλοξενούμενους, ενώ και ο ΠΑΟΚ ήταν επικίνδυνος όποτε έβρισκε χώρους στις αντεπιθέσεις. Στο 70, τελικά από μια γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Τριάντη, ο προωθημένος Κανδυλάκης βγήκε στην περιοχή και έκανε το 2-1, χωρίς πάντως να πανηγυρίσει τον γκολ που σημείωσε απέναντι στην πρώην ομάδα του. Στα τελευταία λεπτά υπήρξαν εκατέρωθεν διαμαρτυρίες από ΠΑΟΚ και Ηρόδοτο για περιπτώσεις πέναλτι, με τον διαιτητή Νίκο Μαυραντονάκη να δίνει συνέχεια και το τελικό σφύριγμα να βρίσκει νικητές στους Κρουσανιώτες, οι οποίοι μετά τον ΑΟΤ και τον Ρωμανό επιβλήθηκαν και του τρίτου διεκδικητή του τίτλου.